Καλημέρα σας, κύριε Δελή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Πίκουλα και κυρία Δημητρού. Να είστε καλά, καλημέρα. Περνάμε φάση. Και ευχαριστώ για τα ψυχωτικά σας λόγια. Έτσι, ξεκινάμε γερά και δυνατά. Να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε για το θέμα της Συρίας. Και επειδή σήμερα είναι η λήξη της εκεχηρίας και η συνάντηση Ερντογάν Πούτιν, θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί έτσι σε αυτή την πολιτική σκακέρα που. Πολιτικο-οικονομική θα έλεγα σκακέρα, η οποία είναι αρκετά περίπλοκη ομολογουμένως, μπορεί να βρεθεί άκρη προς έτσι, εκτόνωση της κατάστασης? Κοιτάξτε κύριε Πικουλά, δεν αποκλείεται να βρεθεί ένας συμβιβασμός. Όπως αποδεικνύεται όμως από τα ίδια τα γεγονότα, θα είναι εύθραυστος, θα είναι προσωρινός και δεν θα προετοιμάσει τίποτε άλλο παρά την επόμενη φάση ενός πολέμου και μιας έτσι σειράς ανταγωνισμών, υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Αυτή τη στιγμή η Συρία, η μαρτυρική αυτή χώρα, γίνεται πεδίο πραγματικά όπου εκδηλώνονται όλοι οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστικών, των μεγάλων δυνάμεων. Την πληρώνουν φυσικά οι ίδιοι λαοί. Δεν αποκλείουμε έναν τέτοιο συμβιβασμό. Σας ξαναλέω όμως ότι θα είναι μεταβεβαιότητος προσωρινός. Έτσι κι αλλιώς τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, και αυτό δεν είναι τυχαίο, τα αντιτιθέμενα συμφέροντα είναι τεράστια. Μιλάμε για τους δρόμους μεταφοράς βεβαίως ενέργειας, μιλάμε για το πεδίο, για τους υδρογονάνθρακες, για το υπέδαφος δηλαδή. Οι ανταγωνισμοί είναι ιδιαίτερα σκληροί. Και έχουν πάρει βεβαίως και τη μορφή όχι μόνο οικονομικού πολέμου, αλλά θέρμου πολέμου στο έδαφος της Συρίας. Όλοι οι παίκτες είναι εκεί, οι υπεριαλιστές, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι παρακολουθούν από κοντά. Η Τουρκία βεβαίως ως μια περιφερειακή χώρα η οποία έχει τα δικά της συμφέροντα, και δεν μιλώ για το λαό της Τουρκίας, αλλά μιλώ για την αστική τάξη της Τουρκίας. Και εκείνη έχει τις δικές της βλέψεις. Και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπόλοιπων υπεριαλιστικών δυνάμεων, βλέπουμε να εισβάλλει σε μια κατά τα άλλα ανεξάρτητη χώρα. Είναι ένα σύνθετο πεδίο και νομίζουμε ότι γιατί θα πρέπει εδώ στη χώρα μας να μην θεωρούμε ότι είναι εδώ και τόσο πολύ μακριά όλα αυτά που εξελίσσονται γύρω μας. Όχι, δεν είναι καθόλου μακριά, κύριε Δελή. Είναι ακριβώς στη γειτονιά μας όλα αυτά. Είναι στη γειτονιά μας και γι' αυτό ακριβώς εμείς ως ΚΚΕ δεν έχουμε κανένα σκοπό να εφησυχάσουμε τον κόσμο και τον λαό. Και του λέμε ότι πρέπει να είναι προσεκτικός, πρέπει να ζητήσει να απεμπλακεί η χώρα μας από κάθε είδους εμπλοκή σε τέτοιου είδους ανταγωνισμούς, σε τέτοιου είδους επιθέσεις, πολέμους. Γιατί όπως πολύ καλά βεβαίως γνωρίζει ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα παρέχει βάσεις, παρέχει στρατιωτικές διευκολύνσεις για να βομβαρδίζονται αυτές οι χώρες, είτε από ανατοϊκές είτε από αμερικάνικες δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά νομίζουμε ότι ο ίδιος ο λαός θα πρέπει πιο ενεργά να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, στο θέμα της ψήφου των αποδήμων, που είναι και ένα από τα σημαντικά θέματα επικαιρότητας αυτών των ημερών. Μας εξέπληξε ως ένα βαθμό το ΚΚΚ, η στάση του ΚΚΚ, που συνήθως δεν συμφωνεί με κυβερνητικές έτσι, πρωτοβουλίες. Σε αυτή την περίπτωση... Θα έλεγα να μην έχετε στερεότυπα. Όχι. Αλλά... Μακάρι. απλά η ιστορία το αποδεικνύει. Ναι. Δεν είναι κάτι που εκτιμώ. Ήθελα και για να ολοκληρώσω, κάποιοι λένε ότι αυτή η στάση του ΚΚΚ, η θετική για την ψήφο των αποδήμων, με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική δεξαμενή ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος στο εξωτερικό. Εξ αυτού του λόγου υπάρχει αυτή η θετική αντιμετώπιση. Τι λέτε? Νομίζω ότι είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση της θέσης του ΚΚΕ, μια θέση η οποία, κυρία Πικουλά, είναι πάγια θέση. Το ΚΚΕ για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού δεν είναι τώρα διατυπωμένη μονάχα, είναι διατυπωμένη εδώ και χρόνια. Άσχετα αν τώρα πήρε τη δημοσιότητα που πήρε, λόγω του ότι και το θέμα βεβαίως βρίσκεται στην κορυφή της δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση το κόμμα μας προσέφυγε σε αυτό το διάλογο, σε αυτήν την προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού,
με ειλικρινή διάθεση και χωρίς καμιά μικροκομματική υστεροβουλία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αποδείχτηκε αυτό. Θέσαμε τρεις προϋποθέσεις, την τρίακοντα αιτία ως το ανώτοτο όριο απουσίας από τη χώρα, την ύπαρξη οικονομικών δεσμών με τη χώρα, mm-hmm, για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, και βεβαίως την αυτοπρόσωπη παρουσία, η οποία είναι δηλωτική πρώτα απ' όλα της θέλησης ενός ανθρώπου να συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας του. Και το κάναμε αυτό γιατί στη χώρα μας, ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χώρες, ισχύει το δίκαιο του αίματος, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει έναν μακρινό, πολύ μακρινό πρόγονο, έναν προπάπο ή μια προγιαγιά, είτε από πατέρα είτε από μητέρα μονάχα, μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, και αυτό του δίνει το δικαίωμα να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και φυσικά να ψηφίσει στις ελληνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο πιθανά να διπλασίαζε τον αριθμό των εκλογικών καταλόγων. Γι' αυτό και θέσαμε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες άλλωστε μπαίνουν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει 25 χρόνια. Η Ιρλανδία δεν επιτρέπει την ψήφο στο εξωτερικό, και μιλάμε για χώρες, ιδιαίτερα η Ιρλανδία, που έχουν έντονα πάρα πολύ μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Ήταν λοιπόν επιχειρηματολογός αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Πίκουλα, και λέω ότι το κόμμα έχει αποδείξει, το ΚΚΕ, έχει αποδείξει την ειλικρίνειά του και την καλή του διάθεση να βρεθεί λύση. Να βρεθεί, αν θέλετε, η χρυσή τομή ανάμεσα στο δικαίωμα των Ελλήνων στο εξωτερικό, αυτών, mm-hmm, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν για διάφορους λόγους στο εξωτερικό, mm-hmm, και τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους έφυγαν. Όλοι αυτοί λοιπόν να διευκολυνθούν, να μπορέσουν να ψηφίσουν, αλλά αυτό να μην δώσει τη δυνατότητα, αυτό να γενικευτεί σε ανθρώπους, μάλιστα, που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Και εσείς, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.